Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο της Επισκοπής. Σήμερα είναι Δευτέρα, η πρώτη προπόνηση για την εβδομάδα που διανύουμε. Μαζί μας είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκο, καλησπέρα. Είναι ο MVP της 22ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1, γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ. Είναι Νίκο, συγχαρητήρια καταρχήν για αυτή την διάκριση. Φαντάζομαι είναι η πρώτη στην καριέρα σου, έτσι, που παίρνεις ένα συγκεκριμένο βραβείο. Θα ήθελα να μας πεις έτσι δύο λόγια. Εντάξει, ευχαριστώ τους αναγνώστες του Sports Hub που με ψήφισαν. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες που είχαν χωρίς αυτό δεν θα ήταν τίποτα. Τον προπονητή, τη διοίκηση, όλα τα παιδιά. Ωραία. Νίκο, λίγο να δούμε τώρα τη δική σου την παρουσία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη σεζόν που κάνεις πρωταθλητισμό, γιατί θα θυμίσουμε και στον κόσμο ότι πέρσι ήσουν στην Ειρηνούπολη, μια ομάδα η οποία χτύπησε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Ο Επισκοπή έκανε το ίδιο, βέβαια είχε κάποια σκαμπανεβάσματα που τις στέρισαν τον τίτλο. Θα ήθελα να μου πεις πάντα σε προσωπικό επίπεδο, αν νιώθεις καλύτερα τον εαυτό σου, αν έχεις βελτιωθεί μέσα το παιχνίδι και πώς σε βοήθησε ο κεραυνός σε αυτό. Σίγουρα βελτιώθηκα μέσα στην Επισκοπή. Γιατί το να κάνεις πρωταθλητισμό σε βελτιώνει από μόνο αυτό. Εντάξει, δεν είναι η διαφωνία με πέρσι. Γιατί πέρσι μέχρι το τέλος το κυνηγούσαμε. Τώρα οι στόχοι έχουν φύγει στη μέση χρονιάς. Τώρα εντάξει, έχουμε ένα καλό βήμα και συνεχίζουμε έτσι. Τώρα ανέφερες για στόχους. Κατά τη γνώμη σου, Νίκο, τι έφτιαξε και έχασε ο κεραυνός με ένα ομολογουμένως πολύ καλό ρόστερ, τόσο το πρωτάθλημα νωρίς, όσο και το κύπελλο που ήταν ο δεύτερος στόχος μετά? Πιστεύω ότι έχουμε πολύ ποιότητα σαν ομάδα, απλά δεν έχουμε βάθος, δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Είμαστε ομαλές τμήμα. Γι' αυτό πιστεύω έφτιαξε. Μια ομάδα άλλωστε που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, Νίκο, πρέπει να έχει έτσι πολλές επιλογές. Για τυχόν τραυματισμούς κτλ. Νομίζω ότι έχεις καλύψει όλες τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω, Νίκο. Συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι, όπως λέω σε όλα τα παιδιά, αυτό το βραβείο να είναι το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσει την καριέρα σου. Να είσαι γερός και δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ.